Ψάρε κατηρτσίδες και στα πλατανά εφορτώναν ο ψάρε κατηρτσίδες και μάνα και τη γάνιζαν οφίδες και απεσπίδες και μάνα και τη γάνιζαν οφίδες και απεσπίδες σύντοιανε τράγων να με έπαιζαν και με τσένες σάσουρ με ένα σόφα όπο τα ψία και με σένες σάσουρ με ένα σόφα όπο. Τα πλάνα μας πάντα από την πλατεία, το κέντρο της Τραπεζούντας. Έγινε χρόνε. Δύο από τους συνοδοιπόρους μας, ο Νίκος ο Στρατιλάτης και ο Στέργιος Σταμαραντίδης, ξεκουράζονται σε ένα πεζούλι. Τα τραγωδίες του Σταύρη του και με Τζετζή. Αυτό είναι το περίφημο μεϊντάνι της Τραπεζούντος. Στην οθόνη σας βλέπετε το ωραίο σπίτι στην πλατεία, στο κέντρο της πόλεως του Φωστηρόπουλου, του τραπεζίτη Φωστηρόπουλου. Thank you.
στην οθόνη σας βλέπετε την Ιερά Μονή της Παναγίας της Θεοσκέπαστος. Σε λίγο θα πούμε μέσα. Η Παναγία η Θεοσκέπαστος στο Μυθραίον Όρος ήταν το μοναδικό γυναικείο μοναστήρι στην επικράτεια των Μεγαλοκομνηνών. Ιδρύθηκε το 1340 από την Ειρήνη την Παλαιολόγινα, χείρα του Αυτοκράτορα Βασιλείου. Μέσα και έξω και γύρω από την Τραπεζούντα, την εποχή των Κομνηνών, λειτουργούσαν 17 μονές Ορθοδόξων, ένα ή δύο αρμενικά μοναστήρια, ένα του τάγματος των Φραγκισταννών και ένα των Δομινικανών. Μετά την ανακαίνιση του 1843, η Θεοσκέπαστος παρέμενε γυναικεία μονή μέχρι το 1923. Εσωτερικό χώρο, εδώ βλέπουμε το καθολικό της Ιεράς Μονής, τον υπόσκαπο ναό. Βέβαια, ένα μεγάλο θύμα της, όπως και τα άλλα προσκυνήματα, της τουρκικής θηριωδίας, πεσμένοι σουβάδες, χαλασμένες οι αγιογραφίες, μαυρισμένα, καπνισμένα από τις φωτιές τα περισσότερα τυχώματα. Για εκείνους είναι ερείπια, για μας όμως είναι προσκυνήματα ιερά, και με αυτή την ευλάβεια όλοι οι προσκυνητές μπήκαμε μέσα στον κυρίως μοναστριακό χώρο και προσκυνήσαμε ταπεινά στη χάρη της Παναγίας της Θεοσκέπαστος.